να δούμε την καινούργια Team of the Year, Team of the Year 20, που έχει δύο σημαντικά πράγματα. Βλέπω μόνο Team of the Year. Team of the Week 20. Όχι Team of the Year 20. Εγώ ακόμα ψάχνω Team of the Year παίχτη και βλέπω παντού Team of the Year. Team of the Week 20. Να δούμε τους παίχτες λοιπόν. Έχουμε Hansen σαν Team of the Week κάρτα, που είναι η πρώτη παρατήρηση. Και η δεύτερη ποια είναι? Να δούμε λίγο τους παίχτες και θα σας πω ποια είναι η δεύτερη παρατήρηση. Έχουμε Martin Terrier 86, Terrier μας και με προφορά. Futured Osorloth 87 με το αστέρι. Hansen 92, 54. Έχουμε Diouf Futured με το αστέρι 87. Dequeteler 85. Loftus Cheek 85. Έχουμε Mendema 88. Έχουμε Johnston και άλλος future παίχτης στην Team of the Week. Coates DeMarcus Chevalier. Και από εκεί και ύστερα έχουμε Anerstol, όσοι δεν πέτυχαν μέση από το πικ. Merkan, Merchan, Brobey, Undav, Fulkrug, Piatek, Fluke και αυτοί ήταν. Πέρα λοιπόν το ότι η Hansen έχει Team of the Week κάρτα, στα πακέτα αυτή τη στιγμή βρίσκονται και οι δύο, και η Team of the Year και η Team of the Week. Άρα υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα κάποιος να μην πακάρει την Team of the Year Hansen και να πακάρει την Team of the Week Hansen. Γίνεται αυτό. Δεύτερον, παρατηρούμε ότι ο πιο low rated παίχτης Team of the Week είναι 85. Έχει αρχίσει σιγά σιγά και το minimum rating ανεβαίνει σαν το curve των Team of the Week καρτών. Σημαντικό και αυτό. Νέο Evolution με διπλά Playstyle Plus, Double Plus Pursuit, το οποίο κοστίζει 100.000 coins ή 500 FC points. Τα requirements. Θέλει overall max 75. Pace 80, Shooting 74, δεν πρέπει να είναι Evolution σε εξέλιξη η κάρτα, σημαντικό, το έχει αλλάξει πλέον αυτό. Η θέση CM να έχει max 7 playstyles και κανένα playstyle plus. Το Evolution έχει 3 levels, δίνει playstyle plus relentless, weak foot συν 1, playstyle plus incisive pass, playstyle slide tackle, και Wickfoot συν 1 πάλι από το level 1. Προτάσεις από το foot.gg για το συγκεκριμένο Evolution. Πρώτη επιλογή μας δίνει τον Claude Maurice. Με αυτό απλά το Evolution, ο οποίος φτάνει το 89 rating. Έχουμε τον Mahach, αν το αποφέρω σωστά, που πάει 88, είναι silver κάρτα. Με ένα καλό μονοπάτι εξέλιξης, με το skill moves training, founders 2, founders upgrade και το double plus pursuit. Επόμενη επιλογή με μοναδικό το συγκεκριμένο Evolution, τον ACPA, ACPRO, που γίνεται 89 CM. Έχουμε τον Μπελεγκάρντε ή Μπελεγκάρντε, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς προφέρεται το όνομά του, με το συγκεκριμένο μόνο πάλι Evolution. Και τελευταία επιλογή μας δίνει τον Ταμεζέ, ο οποίος δίνει ένα καλό μεζέ και από silver κάρτα φτάνει 88 και γίνεται και αυτός πολύ πολύ δυνατό Evolution. Δυστυχώς η πρόβλεψή μου ότι το SBC του Σαλιμπά θα ήταν μέτριο ήταν σωστή. Καθώς το πρόμο των Honorable Mention, πρόμο, δεν έχει ξεχωριστό πρόμο, είναι σε Team of the Year μέσα, αλλά οι κάρτες οι Honorable Mention φέτος δόθηκαν με πολύ περίεργο τρόπο, ειδικά τα SBCs. Έτσι και ο Σαλιμπά μας δόθηκε σαν SBC 88 rating, medium high X4 lengthy, είναι μόνο CB προφανώς, με την ιδέα defensive awareness. Playstyles έχει το Jockey, έχει το Intercept, Anticipate είναι το Plus του, μαζί με Bruiser και Powerheader έχει ένα Playstyle Plus, όχι δύο. Ο οποίος μας ζητάει μία ομάδα 84, 85, 86, 87, 88 και 88. Το κόστος αυτού του SBC είναι περίπου στα 980.000 coins, κοντά στο 1 εκατομμύριο. Για άλλη μια φορά δυστυχώς παρατηρούμε μία διαφορά και ένα χάσμα μεταξύ του value του SBC με την αξία της κάρτας. Όχι ότι ο Σαλιμπά είναι κακός σαν παίκτης ή θα είναι κακή κάρτα in-game, αλλά δεν βγάζει πάλι value αυτό το SBC. Δυστυχώς και μάλλον θα είναι το τελευταίο SBC για τους Honorable Mentions, το Team of the Year promo. Να δούμε αν αυτή τη φορά το store θα φέρει το πολυπόθετο μπλε Team of the Year flare. Πάμε κοντά στα last dances για το συγκεκριμένο promo. Elite Team of the Year πακέτο. 600.000 coins. Πάμε. Πάμε. Είναι icon. Είναι και double. Παρέα με Kane. Ποιος είναι? Όπα. Ποιος είναι. Charlton Duplicate, απίστευτο. Αυτό είναι ακραίο. Γιατί ο Charlton είναι καρτάρα, είναι μια φοβερή κάρτα να πακάρεις. Αλλά τον έχω ήδη στην ομάδα μου.
Τρομερό. Μέσα έχει το μεταξύ 5 Team of the Week κάρτες. Χαμός. Ter Stegen, Marquinhos, ναι. Και Harry Kane Honorable. Και αυτός Duplicate. Τρομερό. Μέχρι τις 7:59 Παρασκευή θα γκραϊντάρουμε για Team of the Year. Μετά σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Γκολάρα. Ωραία. 8-2. Αν και θα ήταν ένα εύκολο 10-0. Τις τελευταίες μέρες, δηλαδή την περίοδο που έχουμε Team of the Year, έχω λιγότερο gameplay content, προφανώς, γιατί ο αγώνας που να πακάρουμε Team of the Year και το grind είναι μεγάλο. Παρ' όλα αυτά, παρόλο που δεν συνηθίζω να παίζω με δανεικούς παίχτες, λόγω Team of the Year και επειδή έχω πολλούς δανεικούς, δοκίμασα όσους περισσότερους παίχτες μπορούσα. Εν κατακλείδη, κανένας Team of the Year παίχτης που έχω χρησιμοποιήσει δεν είναι κακός, εκτός του Allison. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Πολύ κακός goalkeeper, κατά την άποψή μου, στα παιχνίδια που τον χρησιμοποίησα. Ρούμπεν Δίας εξαιρετικός, Φέρντιναντ εξαιρετικός, Κουτέγια Σαϊτάνα εκπληκτικό δίδυμο στο κέντρο, το 4-4-2 που παίζω. Σμιθ, ok, μια χαρά, ok θα πω. Ζόλα, πολύ καλύτερος από ό,τι περίμενα. Πολύ καλό value η κάρτα του, πάρα πολύ ωραίος. Αν θέλω να κάνω μια εξτρά δήλωση για μια κάρτα, είναι για αυτήν εδώ, για την Κουτέγιας. Ίσως και το πιο ολοκληρωμένο CM που έχω παίξει μέχρι τώρα φέτος το παιχνίδι. Τα κάνει όλα. Είναι ακραία. 5-5, high medium, stats, έχει dribbling, έχει πάσα, έχει shooting, παίζει άμυνα. Τρομερή, τρομερή. Μπορεί και να είναι αυτή τη στιγμή η αγαπημένη μου κάρτα Team of the Year που θα ήθελα να πετύχω. Ω, μπλε, μπλε, μπλε. Τι είναι, honorable, Ederson. Τέταρτη φορά, Ederson. Ποικιλία δεν έχουμε. Τρελάθηκα, δεν το περίμενα. Ήταν το πακέτο της ανταλλαγής, να ξέρετε. Λοιπόν, αυτό ήταν το πακέτο της ανταλλαγής της Bronze. Σας λέω, κάντε ανταλλαγές. Οι ανταλλαγές είναι ό,τι καλύτερο.